Θα αλλάξουμε θέμα στο σημείο αυτό και θα περάσουμε, Κώστα, να δούμε το ρεπορτάζ από μία έρευνα που έκανες σήμερα. Βρέθηκες με την κάμερα του Flash στην Ακρινή. Είναι μία περιοχή, μία κοινότητα, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει έρθει στην επικαιρότητα λόγω των εξελίξεων ή, αν θέλεις, μη εξελίξεων του διαχρονικού αιτήματος τοπικής κοινωνίας για με την κατάσταση του οικισμού. Το θέμα υπάρχει ενεργό εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς όμως ουσιαστικές εξελίξεις. Έχουμε και τελευταίες αλλαγές με μια αλλαγή στάσης τοπικής κοινωνίας ημέρος αυτής επί του θέματος. Όπως και να έχει, το δεδομένο στην ιστορία αυτή είναι ότι ο οικισμός έχει μετακατασταθεί μέχρι και σήμερα, ενώ έχουν υπάρξει όχι απλώς υποσχέσεις, μέχρι και βεβαιώσεις και διαβεβαιώσεις και προγραμματισμός, χωρίς όμως να υλοποιηθεί έτσι. Ναι. Είναι ίσως ένα από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος. Να γυρίσει πίσω το χρόνο, να δει τι υπόθηκε, τι προγραμματίστηκε και αν τελικά έχει πραγματοποιηθεί. Γυρίσαμε λοιπόν λίγο το χρόνο πίσω. Πήγαμε στις 12 Σεπτεμβρίου του 2020 στην επίσκεψη του τότε Υπουργού Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη στην Ακρινή. Ακούμε τις δηλώσεις του, συγκρατούμε το σημείο που λέει ότι η πολιτεία θα τηρήσει τους νόμους και θα ακούσει τους κατοίκους, και ερχόμαστε στο σήμερα και πηγαίνουμε στην Ακρινή ρωτώντας τους κατοίκους πόσο η πολιτεία έχει ακούσει τους κατοίκους και πόσο έχει εφαρμόσει τους νόμους. Δυστυχώς η απογοήτευση είναι έκδηλη στα χείλη των κατοίκων. Η πολιτεία δεν έκανε πράξεις τα όσα η ίδια συμφώνησε με τους κατοίκους και τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα και δια νόμου από το 2011 υπάρχει δεκαετής προθεσμία για τη μετεκατάσταση της Ακρινής. Κώστα, θα αυτό δεν έχει συμβεί. Στο πλαίσιο μιας αρχιακής έρευνας, να δούμε πόσες κυβερνητικές και υπουργικές διαβεβαιώσεις έχουν λάβει οι κάτοικοι αυτοί. Και αν κανείς συνυπολογίσει όλους τους παράγοντες, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει απλώς σύγχυση. Υπάρχει απογοήτευση και θυμός από τους κατοίκους, οι οποίοι δεν έχουν μόνο στα χέρια τους διαβεβαιώσεις, αλλά μέχρι και προγραμματικές δηλώσεις, μέχρι και προγραμματισμό. Και νόμο. Ακριβώς αυτό. Παραβίαση νόμου. Λοιπόν, ο οποίος μάλιστα λύγει στη δεκαετία του τέλη Μαρτίου. Ακριβώς. Δηλαδή μέχρι το Μάρτιο θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να είχε τελεστεί η μετεκατάσταση της Ακρινής. Λοιπόν, με το βίντεο αυτό μεγάλης διάρκειας, όπου ακούγονται όμως πολλές απόψεις πολιτών, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Είπανε και οι κάτοικοι που μίλησατε μαζί τους, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο ψηφισμένο από τη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τη μετακατάσταση του οικισμού. Το ξέρετε αυτό, δεν είναι άγνωστο σε εσάς. Δεν είναι άγνωστο σε εσάς. Θα το αλλάξετε αυτό το σχέδιο? Πολιτεία, γιατί υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι προφανώς, αφορά ποιος θα βάλει τα λεφτά. Προφανώς σέβεται τους νόμους του κράτους, σέβεται και τις γνώμες των κατοίκων. Και γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε εδώ για να συζητήσουμε, να δω πώς το βλέπει ο πρόεδρος, πώς το βλέπουν οι κάτοικοι της Ακρινής, και όλα αυτά θα τα συνδιαμορφώσουμε. Είπανε για μετεγκατάσταση. Τι έγινε με τη μετεγκατάσταση του χωριού? Σε αυτό το θέμα ακριβώς θέλω να απευθυνθώ στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Μπροστά από μερικά χρόνια ήρθε σε μια επιτροπή, πρόεδρος της επιτροπής, ήρθε και είδε και μας είπε τότε ότι η Ακρινή πρέπει να μετεγκατασταθεί. Και περιμένω τώρα που είναι Πρωθυπουργός αυτά που είπε να τα υλοποιήσει. Όταν ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής Περιβάλλοντος. Μπράβο. Τότε. Ακριβώς. Τότε είπε πρέπει να σηκωθεί. Σήμερα σαν Πρωθυπουργός τι λέει? Το ξέχασε? Περνάμε δύσκολα εδώ στο χωριό. Με την έννοια ότι έχουμε γύρω-γύρω τα ορυχεία, μας προβληματίζει αυτό τόσα χρόνια. Μας προβληματίζει, εγώ είμαι και παθών, έχασα ό,τι πολύτιμο είχα. Από αυτό το περιβάλλον που λέμε, το λεγόμενο περιβάλλον. Αλλά θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Μητσοτάκη, τον οποίο στήριξα και στηρίζω. Αλλά θέλω και αυτός αυτά που είπε να τα υλοποιήσει. Τα τελευταία λεγόμενα, με αυτά που ακούμε σε σχέση, ας πούμε, με το πράσινο χωριό,
Ένα πράγμα έχω να πω, ότι δυστυχώς οι ακρινοί εδώ και αρκετά χρόνια, μην πω 20 και πλέον, ζούμε σε μια φυλακή ουσιαστικά λόγω της κατάληψης των αποθέσεων των ορυχείων, την οποία τη φυλακή όσο και να τη βάψεις και να την καλοποιήσεις θα παραμείνει ξανά φυλακή. Εδώ δυστυχώς έχουμε έναν νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο που είναι ο ναός της δημοκρατίας, λοιπόν, και υπηρετεί το λαό υποτίθεται. Έχουμε έναν νόμο τον οποίο αθετούν όλες οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτως, λοιπόν, και έχουν φτάσει στο παραπέντε, λοιπόν, και σκαρφιζόμαστε καταστάσεις και πράγματα ότι έχουμε εμείς στο μυαλό να κάνουμε κάτι άλλο, ας μας πούν τι έχουμε. Και στο κάτω-κάτω όταν εγώ ακούω σαν πολίτης αυτού του οικισμού, εδώ γαλουχήθηκα, εδώ μεγάλωσα, λοιπόν, να ακούω ότι έχουν στα υπόψη τους κάτι χωρίς να το γνωρίζει η πλειοψηφία του κόσμου. Έτσι, και δεν το γνωρίζει και αν θέλετε και η αρχή του τόπου, δηλαδή πράγματα τρελά. Πράγματα τρελά. Ας μας πούν τι είναι αυτό. Κλείνουμε δεκαετία από την ψήφιση του νόμου για μετακατάσταση. Ναι, από ό,τι ξέρω, 2011, τέλος, ναι. Τέλος Μαρτίου τελειώνει η δεκαετία που έπρεπε αυτό, να έχει γίνει με την κατάσταση. Ο χρονικός ορίζοντας που είχαν βάλει, και να πω και κάτι άλλο, λοιπόν, πάνω σε αυτό. Ακούμε το τελευταίο διάστημα από τη στιγμή που είχε εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι τελειώνει αυτό που λέγεται Λιγνίτης και η ενεργειακή καρδιά πλέον της χώρας δεν θα είναι στη Δυτική Μακεδονία, θα πάει κάπου αλλού. Λοιπόν, μιλάνε για μια μετάβαση, ας πούμε, δίκαιη, υποτίθεται, η οποία θα βοηθήσει την κοινωνία να μπορέσει να ανταπεξέλθει την επόμενη μέρα. Και έρχομαι και λέω εγώ, για μένα προσωπικά και πιστεύω για τον κάθε ακρινιώτη, δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη μετάβαση χωρίς την μετεγκατάσταση του οικισμού και με όλα αυτά τα δεινά που έχει τραβήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Έτσι, μπήκατε στο χωριό, είδατε σε ποια κατάσταση είναι, έχουν αφαιρεθεί τα 2/3 από την καλλιεργήσιμη γη, έχουν αφαιρεθεί φωσκότοποι και έρχομαι και ρωτάω εγώ, ας πούμε σήμερα ένας νέος του χωριού, με ποια προοπτική, ας πούμε, θα μπορέσει να κάτσει την επόμενη μέρα να ασχοληθεί με κάτι βιώσιμο. Με τι. Με το να μου βάλεις, ας πούμε, φωτοβολταϊκά. Τρελά πράγματα. Δύσκολη. Καταρχήν, η τέφρα, η ανεργία. Έχω 50 χρονών γιο, άνεργος. Τι κάνει το κράτος. Είπανε θα μας σηκώσουνε. Δεν βλέπουμε φως. Θα γίνει κάτι με την μετεγκατάσταση. Από τότε που το είπαν πέρασαν 10 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Ναι. Όταν έχει καλό καιρό, φυσάει, έχει σκόνη το χωριό. Ναι. Γιατί βλέπω το τραπεζομάντιλο πως μαζεύει. Το τραπεζομάντιλο, ε. Ναι. Βάζεις τα ρούχα έξω και αντί να καθαρίζεις, ναι, να στεγνώσουν, ναι, νερό. Ναι. Σας έχουν τάξει με την κατάσταση, αλλά δεν. Με την κατάσταση. Πρέπει. Πρέπει για τα παιδιά μας. Πρέπει, όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε αγώνα. Γιατί ο πρόεδρος, άμα δεν έχει αμπίσει, του δεν γίνει τίποτα. Δεν φτάνει μόνο ο πρόεδρος, φτάνει όλο το χωριό χρειάζεται. Όλοι. Τώρα, άμα σας ακούν οι βουλευτές εδώ, οι πολιτικοί, τι θα τους λέγατε. Ξέρετε, γιατί το λέω αυτό. Στην Αθήνα, κάναμε ένα περίεργο να πούμε. Με τον Μαργό. Περίμενε, μα ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία. Είχα φέρει τον Κακραμάνη. Όλοι τον Κακραμάνη να μας βοηθήσει τους εργάτες. Πετάχθηκε ένας συνάδελφος και λέει, για πες τον να λέει, να κατέβουμε αύριο κάτω στο υπουργείο. Ανάστη το πιάσε εκείνο. Λέει, Μικώστα, τι λέει. Λέω αυτό, λέει, εγώ δεν μπορώ να σου πω, λέει, ελάτε κάτω. Έρθετε κάτω, λέει. Τότε το πείστε με, διότι αν πω εγώ ελάτε και γίνει τίποτα, θα μπείτε ξεφύλλα. Ο Κακραμάνης μας έστειλε. Κατάλαβες. Γι' αυτό ο Χάρης μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλει από πίσω του κόσμου. Θα μου επιτρέψεις λίγο, κύριε Μαυρίδη, να κάνω μία αναφορά στο παρελθόν. Δεν προέκυψε έτσι μία καλή πρωία και είπαν η Ακρινή πρέπει να μετεγκατασταθεί. Τα προβλήματα στην Ακρινή προϋπήρχαν περίπου εδώ και 35 χρόνια. Επειδή προέκυψε να είμαι και εγώ κάποτε στην τοπική αυτοδιοίκηση και σαν πρόεδρος Συλλόγου Περιβάλλοντος, σου αναφέρω 2-3 περιστατικά που ξεκίνησε δηλαδή όλη αυτή η ιστορία.
Γύρω-γύρω, αν πρόσεξε στην Ακρινή, υπάρχουν κάποιες αποθέσεις. Αυτές δεν είχαν αυτή τη μορφή. Επί πολλά χρόνια ήταν ομή τέφρα και οι συνέπειες ήταν, γνωρίζω, εδώ στην περιοχή έχουμε αέρα, συνήθως έχουμε βοριά, οι συνέπειες ήταν ανά πάσα στιγμή να τρώνε εμείς και τα παιδιά μας αυτήν την τέφρα και οι επιπτώσεις ήταν πάρα πολλές στην υγεία των κατοίκων. Περιττό να σου πω ότι έγινε μια έρευνα περί το 90, κάπου εκεί, 89-90, από πανεπιστημιακούς και μας βρήκε στο άνω ρηνικό, όπως το λέγαν σύστημα, να είναι, ότι υποφέραμε όλοι. Από τότε ξεκίνησε μια διαδικασία ότι δεν μπορεί να επιβιώσει αυτός ο κόσμος εδώ και πρέπει να γίνει κάτι. Μας υποσχέθηκαν, αλλά τελικά μείναν μόνο στις υποσχέσεις. Η υπόσχεση έχει 10 χρόνια τώρα. Όχι 10, πολλά έχει. Δεν το, έχει... το 2011 ο νόμος είναι 10 νόμος. Χρόνια. Περίμενε, η υπόσχεση είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή, αν μπορείς να ζουμάρεις μια φωτογραφία, να δεις από πότε είναι αυτή η ιστορία και έχω και ένα φαξ του Κρυστάλλι ακόμα. Ξέρεις πότε ήταν ο Κρυστάλλις εδώ, πριν από πολλά χρόνια, ο Ρηχιάρχης. Για να δεις δηλαδή από πότε προκύπτουν αυτά τα προβλήματα στην Ακρινή. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι κυβερνώντες δεν μας είδαν σήμερα. Εμείς υποφέρουμε εδώ και χρόνια. Και οι περισσότεροι όσοι είχαν τη δυνατότητα να μετακομίσουν από την Ακρινή, πάνε αλλού δηλαδή, έχουν φύγει ήδη. Πάμε στο διατάφτα. Επιτακτική ανάγκη είναι πλέον η μετεγκατάσταση της Ακρινής. Γιατί? Εμείς τα προβλήματα θα υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Μας έχουν πάρει τον καλύτερο κάμπο, έχουν πάρει τα καλύτερα χωράφια. Περιττό να σου πω ότι τόσα χρόνια υποφέρουμε από το περιβάλλον, το έχουμε ξαναπεί δηλαδή. Το μέλλον, όλοι έχουμε προγραμματίσει, επειδή μας λέγανε ότι θα μετεγκατασταθεί το χωρίο και δεν ξέραμε και το μέλλον της ΔΕΗ. Όλοι μας λέγανε και προσανατολιστήκαμε σε κάποιες κατευθύνσεις, δηλαδή λόγω ειδικοτήτων, πήραμε κάποιες ειδικότητες κτλ. Και τώρα ήρθαν μια καλή πορεία και μας λένε ότι σταματάτε τη δραστηριότητα αυτή και κάνετε κάτι άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Επιπλέον, όταν προγραμματίζεις κάτι και υπόσχεσαι κάτι και ξεπερνάς όλα τα νομικά κολλήματα, γιατί υπήρχε ένα νομικό κόλλημα. Επειδή δεν είχαμε στο υπάδεφος καρβουνό, δεν μπορούσε να μετεγκατασταθεί. Ψηφίστηκε νόμος ειδικά για αυτό το πράγμα. Για να βγουν από το αδιέξοδο. Και περιμένουμε εδώ και μια δεκαετία από μέρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα, να γίνει μετεγκατάσταση. Και δεν γίνεται τίποτα. Μόνο υποσχέσεις και. Τίποτα άλλο. Τι είναι καταρχήν η ζωή στην Ακρινή σήμερα? Σήμερα, εδώ και καιρό είναι χαλιά η ζωή μας στην Ακρινή. Χαλιά. Μιλάμε ότι δεν θέλω να το συζητήσω στο βάθος. Ενώ εννοείται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε κάνει αγώνες, πολλούς αγώνες, τρέξαμε, αλλά δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα. Η πολιτεία δεν τήρησε το λόγο της. Καθόλου. Καθόλου. Τώρα, μόνο η πολιτεία φταίει ή φταίνε και μερικά συμφέροντα μερικών 5-10 ατόμων που μετρώνται στα δάχτυλα των χεριών και την πατάμε εμείς οι υπόλοιποι. Πάντως, το πρόβλημα πρέπει να λυθεί, επίγει. Δηλαδή. Τώρα μας κρατάνε μέσα για τον κορονοϊό. Εμείς τον έχουμε από τότε που γεννήθηκα τον κορονοϊό στο κεφάλι μας. Δεν είναι κορονοϊός, είναι τέφρα, είναι περιβάλλον. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κοινωνία. Δεν μπορούν να σκεφτούν λίγο και για μας. Να σκύψουν λίγο πάνω στο πρόβλημά μας, να δούνε. Πρόεδρε, εσείς και σαν Σύλλογος Περιβάλλοντος συνομιλήσατε με τον κύριο Χατζηδάκη το Σεπτέμβριο, στις 12 Σεπτεμβρίου, που επισκέφθηκε εδώ το χωριό. Είμασταν... Από τότε ο κύριος Χατζηδάκης αποχώρησε από το Υπουργείο, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα παραμένει όπως έχει και μάλλον από ό,τι φαίνεται με την τελευταία αίτηση των κατοίκων για τοπικό συμβούλιο, μάλλον έχει επιδεινωθεί. Θυμάμαι πολύ καλά, γιατί παρευρέθηκα στην επίσκεψη του κύριου Χατζηδάκη, στην οποία είχε δηλώσει ο ίδιος μετά, μάλιστα και από ερώτηση δική σας, προσωπικά δική σας, ότι υπάρχει ένας νόμος, και τότε ο κύριος Χατζηδάκης είπε «Σεβόμαστε και τον νόμο, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τους κατοίκους της Ακρινής». Μέχρι τώρα, ακριβώς έτσι, μέχρι τώρα τους κατοίκους της Ακρινής δεν τους ρώτησε κανένας. Ανταυτού είδαμε να παίρνουν μία πρωτοβουλία 4 κάτοικοι της Ακρινής, 4 τοπικού συμβουλίου, να κάνουν μία πρόταση να συζητηθεί ένα θέμα στο οποίο ήδη αναιρούν το θέμα της μετεγκατάστασης, ακόμα και της πρόδειλης δήλωσης του κυρίου Χατζηδάκη ότι θα δούμε το θέμα. Αυτόματα με την πρότασή τους αυτή ότι πρέπει
η απόφαση την οποία θα μας στείλει το Υπουργείο, το κάθε Υπουργείο, σήμερα τυχαίνει να είναι άλλος Υπουργός, αυτό και μόνο αυτό θα πάει στην κρίση των κατοίκων, δηλαδή σε δημοψήφισμα όπως αυτοί επικαλούνται και ζητούν. Κάτι το οποίο αυτόματα βγαίνει έξω το αίτημα μετεγκατάστασης του οικισμού, το οποίο έχει πάρθει μετά από πολλούς αγώνες, μετά από φάσεις Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμαι εδώ και 10 χρόνια. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι 3 φορές έχω εκλεγεί με 55%, με 65% και με 75% των κατοίκων. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να περάσει και από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου το εάν και εφόσον. Δηλαδή με λίγα λόγια, εμείς είμαστε υπέρ της μετεγκατάστασης του οικισμού, γιατί μας δεσμεύει και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Εάν η κυβέρνηση θέλει να φέρει μία άλλη πρόταση, η πρόταση αυτή πρέπει να πάει, αν θέλουν, και στον λαό, με δημοψήφισμα όπως αυτοί ζητούν. Πρέπει το δημοψήφισμα να είναι με την εγκατάσταση ή απόφαση. Και ό,τι αποφασίσει η κάτοικοι της Ακρινής πρέπει να υλοποιηθεί. Εγώ σαν σύλλογος δεσμεύομαι από τη Γενική Συνέλευσή μου και εγώ επιμένω στη μετεγκατάσταση του οικισμού της Ακρινής. Υπάρχει θέμα αλλαγής βούλησης των κατοίκων, υπάρχει ζήτημα οι κατοίκοι να αποφασίσουν τελικά να αποδεχτούν τη μη μετεγκατάσταση ή συνεχίζουν και μένουν στο ότι η μετεγκατάσταση πρέπει να υλοποιηθεί όπως και με νόμο έχει αποφασίσει η ελληνική πολιτεία? Αυτό που υπάρχει και αυτό που ισχύει είναι το αίτημα των κατοίκων που έχει εκφραστεί μέσω των υπογραφών τους, οι 717 υπογραφές των κατοίκων που αίτημά τους είναι η μετεγκατάσταση. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι ισχύει, καθώς δεν έχουμε κάτι καινούριο επ' αυτού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δέσμευση της πολιτείας, πάνε 10 χρόνια. Το Μάρτιο εκπνέει η δεκαετία. Ναι, το Μάρτιο εκπνέει η δεκαετία, 31 Μαρτίου. Ο νόμος όμως εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Αυτό που φαίνεται ότι εννοείται ότι σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα δεν μπορεί να υλοποιηθεί με την κατάσταση του οικισμού όπου προέβλεπε εντός δεκαετίας να έχει υλοποιηθεί. Είναι ουσιαστικά ο εμπεγμός, ο διαχρονικός εμπεγμός των κυβερνήσεων προς την κοινωνία της Ακρινής. Μία μετεγκατάσταση που ισχύει με νόμο τον οποίο ψήφισε η Ελληνική Βουλή το 2011, προβλέποντας και για οικισμούς που δεν έχουν λιγνητοφόρα κοιτάσματα στο υπέδαφος τους, για λόγους προστασίας της ποιότητας ζωής και δημόσιας ωφέλειας, να προβλέπεται και για αυτούς τους οικισμούς η μετεγκατάστασή τους. Υποχρέωση της πολιτείας, η οποία έως σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε. Πρόεδρε, το Σεπτέμβριο ο κ. Χατζηδάκης σας είπε να δούμε και το θέμα της βούλησης των κατοίκων. Έγινε κάτι από τότε μέχρι σήμερα? Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ο κύριος Χατζηδάκης σε ερώτηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο προβλέπει ο νόμος, είπε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι η πολιτεία σέβεται τους νόμους του κράτους και επίσης σέβεται και τις γνώμες των κατοίκων. Αυτές οι γνώμες των κατοίκων δεν έχουν αλλάξει, δεν υπάρχει κάτι καινούριο, οπότε αυτό που μας δεσμεύει ως Συμβούλιο και εμένα προσωπικά ως πρόεδρο της κοινότητας Ακρινής είναι να υπακούω στη θέληση των κατοίκων, η οποία έχει μεταφραστεί, έχει αποτυπωθεί, να δεσμεύομαι στην εφαρμογή του νόμου που ισχύει, που μιλάει ξεκάθαρα για τη μετεγκατάσταση του οικισμού, δεσμεύομαι ακόμη και από την απόφαση του Συμβουλίου που ήταν ομόφωνη. Εδώ θα πρέπει να το τονίσω αυτό, στις 22 Απριλίου όπου αποφασίστηκε η διεκδίκηση και η επιτάχυση των διαδικασιών της μετεγκατάστασης και εγκρίνοντας την αποστολή επιστολής που ζητούμε τη μετεγκατάσταση, μία επιστολή η οποία δεν απαντήθηκε από κανέναν.